Σας ακούμε. Είναι σημαντικό ότι για το εθνικό θέμα της Κύπρου υπάρχει μια εθνική θέση διαμορφωμένη από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Και αυτό είναι η δύναμη του ελληνισμού. Η Ελλάδα πρέπει να έχει μία φωνή. Αυτό ισχυροποιεί τις θέσεις μας. Η ελληνική κυβέρνηση, με την συνένεση όλων των πολιτικών δυνάμεων, παραμένει σταθερή στο ότι επιζητούμε μία λύση για το Κυπριακό. Μία λύση δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική, η οποία θα περιλαμβάνει δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι η αποχώρηση όλων των δυνάμεων κατοχής. Δεν μπορεί να υπάρξει λύση στο Κυπριακό με την παραμονή στρατιωτικών δυνάμεων κατοχής στο νησί. Πρέπει να φύγει ο τελευταίος στρατιώτης. Για το θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα μέλος κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ευρωπαϊκό κειμένο είναι δεδομένο. Μια χώρα αναγνωρισμένη στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Επιζητούμε τη λύση με αυτές τις προϋποθέσεις, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια, από το 1974 μέχρι σήμερα, μετά την εισβολή και την κατοχή. Και αν πράγματι θέλουν να υπάρξει λύση, είναι στα χέρια της Τουρκίας να αποφασίζει ότι θα πρέπει να κάνει σεβαστά τα ψήφισματα του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών και να αποχωρήσουν οι δυνάμεις κατοχής. Το δεύτερο θέμα είναι ότι έχουμε μια πολιτική αλλαγή στις 20 του μηνός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι σημαντικό λοιπόν, οποιαδήποτε συμφωνία και να γίνει, να περιλαμβάνει και την βούληση από τη μεριά των Ηνωμένων Πολιτείων μετά τη νέα διοίκηση Τραμπ που αναλαμβάνει την 20 Ιανουαρίου. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα για τη λύση, αλλά δεν θα υποχωρήσουμε στα θέματα τα οποία αποτελούν εθνική θέση μετά τις συναντήσεις που είχε ο Πρωθυπουργός με τους πολιτικούς αρχηγούς. Είσαστε αισιόδοξος όσον αφορά τις συνομιλίες στη Γενέβη, κύριε Υπουργέ? Δεν είμαι αισιόδοξος, διότι θεωρώ ότι η Τουρκία κρατάει μια διάλακτη στάση. Εμείς ευχόμεθα να αλλάξει η Τουρκία στάση και να αποδεχθεί αυτά τα οποία η διεθνής κοινότητα, ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών, αλλά και το Διεθνές Δίκαιο επιβάλλουν. Μακάρι να γίνει ένα θαύμα, θα το επιδιώξουμε, θα εργαστούμε γι' αυτό, θα είμαστε σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο της Κύπρου και με τις κυπριακές πολιτικές δυνάμεις, αλλά δεν θα υποχωρήσουμε σε αυτά τα δύο θέματα που αποτελούν πλέον εθνική γραμμή. Ποια είναι η εκτίμηση σας? Ο κύριος Ερντογάν θα πάει στη Γενέβη? Ο κύριος Τσίπρας θα πάει στη Γενέβη? Ο Πρωθυπουργός θα πάει στη Γενέβη από τη στιγμή που θα υπάρχει η δυνατότητα μιας λύσης. Δεν θα πάμε στη Γενέβη προκειμένου να αναμένουμε τις αποφάσεις της Τουρκίας. Θα πρέπει να έχουν επιληθεί όλα τα άλλα θέματα και να παραμείνουν τα θέματα στα οποία εμπλέκεται η Ελλάδα. Δηλαδή το θέμα των εγγυήσεων και με δεδομένη την αποχώρηση των δυνάμεων κατοχής. Μέχρι τώρα δεν διαφαίνεται από τη μεριά της Τουρκίας να υπάρχει τέτοια βούληση. Ευχαριστούμε πολύ.